Σύμφωνα με τον κόσμο, όπως το ξέραμε μέχρι χθες, αυτό που συνέβη στο ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή του Στέφανου Κασελάκη ήταν κάτι το αδιανόητο. Είναι κάτι το οποίο, ακόμα και τώρα που έχει συμβεί, δυσκολευόμαστε να το επεξεργαστούμε, να το χωνέψουμε και να το μεταβολήσουμε πολιτικά ή πολιτισμικά. Αλλά θα μου πείτε ότι γι' αυτά χρειάζεται χρόνος. Ας μείνουμε λοιπόν μόνο στο γεγονός. Ένας άνθρωπος, τον οποίο πριν από πέντε εβδομάδες τον ήξεραν ελάχιστοι, σχεδόν κανένας, έρχεται από το πουθενά και χωρίς να πει απολύτως τίποτα, καταφέρνει και γίνεται αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι τρελό, έτσι δεν είναι. Είναι σαν να έχουν έρθει η εξωγήινη στη γη, και εμεί να του κοιτάζουμε με απορία, ή όπω το παιδάκι που τέντωνε το δάχτυλο για να κουμπίσει το δάχτυλο του τι του εξωγήινου, για να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Ει αυτή τη φάση είμαστε και εμεί τώρα. Γιατί συνέβει αυτό, Θα μπορούσε να συμβεί γενικά στο πολιτικό σύστημα, ή έχει να κάνει με τι παθογένειες του ΣΥΡΙΖΑ. Προ το παρόν νομίζω ότι ισχύει το δεύτερο. Δηλαδή είναι η ιδιαιτερότητα του ΣΥΡΙΖΑ που επέτρεψε σε έναν άνθρωπο όπως ο Στέφανος Κασελάκης σε μια κατάσταση μάλλον όπως αυτή που αντιπροσωπεύει ο Στέφανος Κασελάκης να κερδίσει το κόμμα και την ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είχαμε ένα κόμμα τραυματισμένο, πολύ βαριά πληγωμένο και οι ψηφοφόροι του έβλεπαν ότι όλοι οι υποψήφοι ήταν περίπου σαν καμένα χαρτιά αντιπροσώπευαν το παλιό, έβγαζαν μια κομματίλα, μια μουχλα, κάτι στεγανά εμποτισμένα από την κομματική γρασία και έρχεται ξαφνικά ένας τύπος, ο οποίος δεν έχει παρελθόν και αυτό είναι προσόν, ο οποίος δεν έχει ξαναμιλήσει και αυτό αποδεικνύεται ότι ανοίξει τα προσόντα του, ο οποίος έρχεται και τι κάνει, ανοίγει απλώς το παράθυρο και με ένα φωτεινό χαμόγελο φωτίζει το χώρο. Ε, αυτό έφτανε. Το ερώτημα είναι αν αυτό είναι αρκετό για να διαπεράσει όλο το πολιτικό σύστημα ή έφτανε απλώς για το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν το ξέρουμε, θα το μάθουμε στη συνέχεια και δεν έχει να κάνει μόνο με τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι εννοώ για να μην μπερδευτούμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να διαλυθεί, μπορεί να γίνει χίλια κομμάτια τα οποία θα κρατούνται ενωμένα χάρη στον Τσίπρα ή στην όποια επιρροή τέλος πάντων μπορεί να έχει μια όποια προοπτική εξουσίας που θα διαφανεί στο μέλλον και ο Κασελάκης ίσως είναι κάτι το ξεχωριστό ίσως δηλαδή μπορεί να δούμε το ΣΥΡΙΖΑ να διαλύεται αλλά το Κασελάκη να γράφει μια δημοφιλία που θα μετριέται με ταξίμετρο στη διπλή ταρήφα αν αυτό λοιπόν συμβεί, αν η προσωπικότητα του Κασελάκη πάει τόσο καλά, τότε μπορεί να δούμε αυτό το φαινόμενο να διαπερνάει όλο το πολιτικό σύστημα και να βλέπουμε τελικά μια ευρύτερη αλλαγή στην πολιτική συμπεριφορά των ανθρώπων. Δεν ξέρω αν γίνομαι σαφή, αλλά αν κοιτάξετε την εποχή ή και τη συμπεριφορά μας πολιτικά και πολιτισμικά, η περίπτωση Κασελάκη βρίσκει γόνιμο έδαφος. Είμαστε σε μια εποχή που οι λέξεις αντικαθίστανται από τις εικόνες, τα κείμενα από τα συνθήματα και τα SMS, ακόμη και τα συναισθήματά μας πια, τα περιγράφουμε με διάφορες εικόνες. Δείτε πώς σχολιάζουμε στο Instagram, ας πούμε. Δεν χρησιμοποιούμε καν λέξεις, μόνο καρδούλες και σύμβολα. Ε, σε μια τέτοια εποχή που μας δείχνει πολλά για το μέλλον που έρχεται, ο Στέφανος Κασελάκης δείχνει η κατάλληλη ή η ιδανικη περίπτωση. Αλλά για όλα αυτά πρέπει να περιμένουμε. Μπορεί δηλαδή να μας οδηγήσουν εκεί οι εξελίξεις. Γιατί όπως τώρα πάρα πολλοί προσβλέπουν στην επιτυχία του Κασελάκη, είναι εξίσου πιθανό ο άνθρωπος αυτός να αποτύχει κτρά. Γι' αυτό αν μου ζητήσετε μένα να προβλέψω το μέλλον του, θα σας πω ότι έχει μόνο δύο επιλογές. Ή θα μπει στο μαξί μου ή θα τον πάρουμε με τις πέτρες. Αλλά ακόμα είναι νωρίς. Θα το δούμε. Ήταν το podcast «Τη φάση». Σήμερα με τον Κώστα Γιαννακίδη. Στους ήχους ήταν ο Μάριος Πλασκασοβίτης. «Τη φάση». Ειδήσει και δηλώσει που προκαλούν τον προβληματισμό, το γέλιο ή και τον θυμό μα. Μια προσωπική ματιά στην επικαιρότητα με την υπογραφή των ανθρώπων του pod.gr. Pod το καλό να ακούγεται.